Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία και θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Πάτρας. Θα συνομιλήσουμε στην αρχή του δελτίου με τον κύριο Απόστολο Βουλδί, ο οποίος είναι δημοσιογράφος του Μέγκα, πολύ γνωστός δημοσιογράφος της Πάτρας. Κύριε Βουλδί, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα από την Πάτρα. Λοιπόν, κύριε Βουλδί, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Έχει προφυλακιστεί η Πισπυρίγκου. Την ίδια στιγμή παρατηρείται ένα ρήγμα στο ζευγάρι, στο πρώην ζευγάρι, μεταξύ δασκαλάκι Πισπυρίγκου. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή των σχέσεων του ζευγαριού? Να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Βουλδί. Νομίζω ότι πλέον γίνεται το τελευταίο και οριστικό βήμα για την ρήξη του ζευγαριού, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αύριο το πρωί ο Μάνος Δασκαλάκης πρόκειται να μεταβεί στην 18η τακτική ανακρίτρια στην Αθήνα. Είναι η ανακρίτρια, θυμίζουμε, η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου, και εκεί πρόκειται να υποστηρίξει την κατηγορία εναντίον της Ρούλας Πισπυρίγκου. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι θα σταθεί στο δικαστήριο απέναντί της, και αυτό του δίνει και παράλληλα το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στη δικογραφία, προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ακριβώς έχει καταθέσει, και βεβαίως όλα τα στοιχεία της προανακριτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε μέχρι να φτάσουμε στην προφυλάκηση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, και σίγουρα φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε κάθε μέρα και καινούργια στοιχεία σε αυτή την πολύκροτη και τρομακτική υπόθεση. Το πιο πιθανό, κύριε Βουλδί, είναι και άλλα εντάλματα σύλληψης τις αμέσως επόμενες ημέρες. Τι λένε οι δικές σας πληροφορίες, το δικό σας έγκυρο ρεπορτάζ? Αυτή τη στιγμή γίνεται ουσιαστικά η ανακριτική διαδικασία, τώρα ξεκινά, μετά και την προφυλάξη, την πρώτη ανάκριση που έγινε από την Ρούλα, από την ανακρίτρια στη Ρούλα Πισπυρίγκου. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα έχουμε και καταθέσεις και των υπολείπων συγγενών και γιατρών, οι οποίοι θα εξεταστούν και από τα νοσοκομεία της Πάτρας και από τα νοσοκομεία της Αθήνας, όπου είχαν νοσηλευτεί τόσο η Τζορτζίνα όσο και τα άλλα παιδιά, εκτός από την 6 μηνών Ηρίδα που πέθανε στο κρεβατάκι της. Και φαίνεται ότι εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Εάν θα υπάρξουν εντάλματα σύλληψης, αυτό θα φανεί στην διαδικασία που ήδη τώρα ξεκινά. Παράλληλα να θυμίσω και να πω και στους τηλεθεατές σας ότι σήμερα το πρωί ξεκίνησε και η προανακριτική διαδικασία για την σφιτονικοκυρά της οικογένειας, καθώς ο εισαγγελέας της Πάτρας έδωσε εντολή στην ασφάλεια πατρών, και από σήμερα το πρωί λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις αλλά και ο έλεγχος όλων των ιατρικών φακέλων. Όπως μας έχουν πει χαρακτηριστικά και όπως έχουμε πληροφορηθεί, σκοπεύουν να ελέγξουν όλα τα νοσοκομεία, είτε της Πάτρας, είτε ακόμη και της Ετωλοακανανίας, ή ακόμη, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ακόμη και τα κέντρα υγείας, στα οποία μπορεί να έχει νοσηλευτεί έστω και οι 24 ώρες η 69χρονη σπιτονικοκυρά. Θα γίνει εκταφή, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες το πρωί ότι εξελίσσεται μια διαδικασία εκταφής. Θα γίνει εκταφή, έχει κάτι τέτοιο αποφασιστεί σε αυτή τη φάση? Στην προανακριτική διαδικασία που έχει ξεκινήσει συμπεριλαμβάνεται και η εκταφή της 69χρονης σπιτονικοκυράς, αλλά αυτό, όπως έχω πληροφορηθεί, θα είναι το έσχατο μέσο, το τελευταίο που θα χρησιμοποιήσουν οι ανακριτικές και οι αστυνομικές αρχές, καθώς πρώτα θα γίνουν όλοι οι άλλοι έλεγχοι που αφορούν στις καταθέσεις των γιατρών, νοσηλευτών, συγγενών, οποιονδήποτε έχουν σχέση με την σπιτονικοκυρά. Και στη συνέχεια, εάν κριθεί αναγκαίο, τότε θα προχωρήσουν και στην εκταφή. Αυτό δεν αναμένεται πάντως να γίνει τα επόμενα σίγουρα 24 ώρα. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα. Υπάρχει περίπτωση να ομολογήσει η Πισπυρίγκου, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση? Μπορεί να κάνετε μια εκτίμηση? Νομίζω ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου έχει αποφασίσει ποια θα είναι η τακτική υπερασπιστική που θα ακολουθήσει, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο των παιδιών, θεωρώντας ότι δεν ήταν αυτή η οποία έδωσε την θανατηφόρα δόση της κεταμίνης στην 9χρονη Τζορτζίνα. Θεωρεί ότι ήταν κάποιο ιατρικό ή νοσηλευτικό λάθος που έγινε. Σε αυτό πιστεύω ότι θα επιμείνει μέχρι
να δούμε με ποιο σημείο θα μπορέσει να παραμείνει σε αυτή την υπερασπιστική γραμμή, γιατί αν υπάρξουν ενδεχομένως και άλλα εντάλματα σύλληψης, τότε θα μπουν και άλλοι στο κάδρο των ενόχων. Και αδιάσυστα στοιχεία. Θα δούμε και τα στοιχεία που θα προκύψουν. Ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Βουλδή. Τι λέει η Πάτρα εκεί, βέβαια θα μου πείτε ότι λέει όλη η Ελλάδα, αλλά τι λένε οι πατρινοί για αυτή την υπόθεση, γνώριζαν περισσότερο την οικογένεια, τι λέτε εκεί κάτω στην Πάτρα. Είναι σοκαρισμένοι και περισσότερο σοκαρισμένοι, και είναι λογικό, είναι η γειτονιά, οι γείτονες της Ρούλας Πισπυρίγκου, άνθρωποι που την γνώριζαν για χρόνια, που είχαν κάνει παρέα κάποιοι γνώριζαν τα παιδιά, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Όλα έδειχναν, όπως μας έλεγαν, ότι προς τα εκεί συγκλίνουν όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει, αλλά δεν ήθελαν να το πιστέψουν. Και την περασμένη Τετάρτη, στις 30 Μαρτίου, οπότε και είχαμε τη σύλληψη της Ρούλας Πισπυρίγκου, υπήρχε ένα ξέσπασμα του κόσμου. Όλη η γειτονιά είχε βγει και είχε βρεθεί μπροστά στο σπίτι. Βεβαίως είχαμε κάποια ακραία φαινόμενα για την... Ακόμη και απειλήθηκαν και με λιτζάρισμα οι συγγενείς της Ρούλας Πισπυρίγκου που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Αυτό που περιμένουν πάντως όλοι είναι να υπάρχει δικαίωση για τα παιδιά. Αρκεί να σας πω ότι στην πόρτα του σπιτιού που διέμενε η Ρούλα Πισπυρίγκου είναι δεκάδες οι ανθοδέσμες, τα κεριά που έχουν ανάψει, ακόμη και παιδικά παιχνίδια και κουκλάκια που αφήνουν. Ακόμη και πριν από λίγη ώρα περνούσε κόσμος και άφηνε, έκανε το σταυρό και έφευγε, και μας έλεγαν ότι το κάνουμε θεωρώντας ότι έτσι τιμούμε τη μνήμη των παιδιών και περιμένουμε δικαίωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλτή. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ερχόμαστε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Νατάσα Χορηγά να μας δώσει κάποια στοιχεία για αυτή την υπόθεση.